Κεφαλιά προς τα πίσω. Σκοπελίτης για τον Μπεμπέ. Κουσούλος. Κέρδισε την μπάλα ο Όρτος. Ο Πόλιανες του δίνει επιλογή μπροστά στον κενό χώρο. Ξανά ο Όρτος. Θα δώσει στον Πόλιανετς απέναντι από τον Βεσελόφσκι. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. 2-0 η Καρνιώτισσα στο 82ο λεπτό. Με αυτόν τον εκπληκτικό συνδυασμό των δύο κεντρικών επιθετικών. Του Όρτος και του Πόλιανετς. Στο έδαφος ο τερματοφύλακας Βεσελόφσκι πήγε κοντά του. Ο Πόλιανετς, ο οποίος δέχεται τώρα τα συγχαρητήρια των συμπαιχτών του. Εδώ ο Πόλιανετς θα πάρει την μπάλα από κανονική θέση και θα θα παίξει με τρεις αμυντικούς. Ήδη βλέπω τριάδα στην άμυνα. Ο Λιάσος ο Λουκά στα εναπομείναντα 18 και κάτι λεπτά. Ψήν ο χρόνος καθυστέρησης ασφαλώς. Με τον Σάλιακα, τον Ταραλίδη και τον Βοσκανιάν να απαρτίζουν την τριάδα στην άμυνα. Και τον Όρτο στην επίθεση. Να περνά πολύ ωραία πάσα στον Πόλιανετς. 1-1 στο 72ο λεπτό. Η Καρνιώτισσα ισοφαρίζει. Δεν μπορούσε να βρει την λύση με τους 11. Την βρίσκει με τους 10. Ο Πόλιανετς είναι ο σκόρερ. Και έχουμε νέα δεδομένα και πάλι στον αγώνα. Εδώ ξανά δείτε την κίνηση από τον Πόλιανετς και την εκπληκτική πάσα από τον Όρτο. Θα το σταματήσουμε μετά. Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι φεύγει από κανονική θέση και σημειώνει τον γκολ. Το μισό γκολ είναι το κόρνερ. Ο Καϊρίνος βγήκε λίγο από την εστία και κέρδισε την μπάλα. 55ο λεπτό. Πόλιανετς. Πέρασε ο Πόλιανετς, έκανε και το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ και προσδίδοντας νέο ενδιαφέρον τόσο στον σημερινό αγώνα και γενικότερα στις διπλές αναμετρήσεις. Ο Πόλιανετς λοιπόν στο 55ο λεπτό. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει. Ο Σλοβένος φέρει την μπάλα στο αριστερό, ζυγίζει. Κάνει το σούτ, η μπάλα πάει στη γωνία, δεν έχει κόρνερ. Ο Σταύρου. Εκτελεί και πάλι το κόρνερ, στο ύψος του πέναλτι πάει μπάλα. Έγινε κεφαλιά 1-1, ο Πόλιανετς είναι ο σκόρερ. Ισοφαρίζει στο 27ο λεπτό για την ομάδα της Καρνιώτισσας. Η λύση λοιπόν δόθηκε μέσα από μια στατική φάση με τον Πόλιανετς, τον χρυσό σκόρερ στη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας, να σημειώνει αυτό το γκολ που βλέπετε εδώ. Ανέβηκε, έστειλε την μπάλα από την πλευρά που ήρθε και δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Γιαννακόπουλο. Με τον Ανδρέα Σταύρου, ετοιμάζεται για το κόρνερ. Περιμένουμε να εκτελεστεί κάποιες ψήλος προξήματα. Όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Είναι Σταύρου, δίνει ύψος την μπάλα
ψάχνοντας το κεφάλι του Βοσκανιάν. Ένα σούτι κόντρα, ο Πόλιανιτς, γκολ, 1-0. Ο Πόλιανιτς, η Καλιώτσα μπαίνει μπροστά στο σκορ και το πανηγυρίζουν στον πάγκο της ομάδας. Πολύ όμορφο γκολ από τον Πόλιανιτς, ωραίο τελείωμα, γιατί δεν είχε και τον πλέον καθαρό χώρο μπροστά το οπτικό πεδίο. Θα καταφέρει να νικήσει τον Βεσελόφσκι και η Καρνιώτσα ανοίγει νωρίς το σκορ στο 11ο λεπτό. Ουσιαστικά μας επιβεβαιώνει για το σχόλιο μας νωρίτερα ότι έχουν μπει και οι δύο ομάδες με διάθεση να σκοράρουν. Να εδώ ο Μάρκο Αντάμοβιτς με τον σκόρερ, τον Πόλιανιτς. Τον Γιαννιώτα, ο οποίος έχει πάρει κλίση για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Βοσνία, ο οποίος θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή και θα μεταδοθεί απευθείας από την Cita Vision. Απομάκρυνε την μπάλα ο Αρότσα και τώρα ο Βατής είναι 4 με 3. Ο Αντάμοβιτς κάνει κίνηση, ο Πόλιανιτς. Η πάσα το πλασέ από τον Πόλιανιτς. 1-1. Στην αντεπίθεση ο Πόλιανιτς θα σκοράρει για την Καρνιώτισσα στο 35. Με τον Πόλιανιτς εδώ να παίρνει μπάλα καταρχήν ο Αρότσα να τροφοδοτεί τον Αντα. Βατής, Πόλιανιτς, ανακόπηκε, Κυπιάνη. Έκλεψε ο Μανογιάν. Αντάμοβιτς. Θα μείνει όρθιος ο Σέρβος. Η πάσα του μες στην περιοχή για τον Πόλιανιτς. Θα κάνει το σουτ 3-1. Η Καρνιώτισσα δείχνει σημάδια ζωής στο 53ο λεπτό. Μειώνει το σκορ. Η διαφορά των δύο τερμάτων που υπήρχε στην ανάπαυλα αποκαθίσταται. Και ο Νταβίτ Πόλιανιτς πανηγυρίζει το πρώτο του τέρμα και αυτός, όπως και ο Κατσαράβα στην αντίπαλη ομάδα. Ξανά προσπαθεί, ξεκινά από τον Αντάμοβιτς, περνάει έναν, μένει όρθιος παρά το μαρκάρισμα δεύτερου. Την κατάλληλη στιγμή πάσε για τον Πόλιανιτς, ο οποίος με το που θα βρει την μπάλα στρωμένη εξαπολύει απευθείας αυτό το δεξιό κεραυνό που δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στον Πρότσεκ.